επιτέλους συνελήφθη η εξαφανισμένη γιατρός με τον σύζυγό της, τον γνωστό δημοσιογράφο, που υποτίθεται είχαν εξαφανιστεί, είχε δηλωθεί στην αστυνομία η εξαφάνισή της. Στο σκάνδαλο με την αντικαρκυνικά μπλεγμένη συγκεκριμένη. Για πες μας τι έγινε. Πριν από λίγο, μετά από επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, συνελήφθη στο σπίτι της η γιατρός από το Λαϊκό Νοσοκομείο, η οποία είχε εξαφανιστεί μαζί με τον πολύ γνωστό δημοσιογράφο σύζυγό της. Την εξαφάνιση της είχε δηλώσει η ίδια της η μητέρα στο αστυνομικό τμήμα Παγκρατίου στις 10 Μαΐου. Μισό λεπτά, τι είπες. Στο σπίτι της. Στο σπίτι της είναι αλήθεια. Στο σπίτι της. Πού την ψάχνανε. Μάλιστα. Έχουμε ένα πρόβλημα με το μικρόφωνο σου, λίγο Γιώργος Αζακλή. Θα το διορθώσουμε, να το φτιάξουμε. Να πούμε λοιπόν και να το δούμε το θέμα, παρακαλώ. Το δούμε το θέμα. Συνελήφθη η κυρία με τον κύριο, ο οποίος ο σύζυγος δεν έχει συλληφθεί, εννοείται, δεν έχει ακόμα κάποια σχέση. Η συγκεκριμένη είναι κάτι ζητούμενη, ήταν ελληνική αστυνομία. Να βλέπω τον τίτλο, παρακαλώ, και το θέμα. Να το βλέπουμε. Τους πιάσανε τσακωτού, τσακωτή την κάνα την κυρία που στο σπίτι της. Για κάποια εκατομμύρια ευρώ μιλούσε η Άννα. Εξαφάνιση λέγεται αυτή. Εξαφάνιση. Και είχε πάει και η μητέρα της, λέει, και την είχε δηλώσει την εξαφάνιση στην αστυνομία. Την ψάχνανε. Πού την ψάχνανε, στο σπίτι ήτανε. Και ο σύζυγος είναι η παντρεμένη κυρία με τον δημοσιογράφο. Τον πρώην, τον δημοσιογράφο που δούλευε μαζί με τον Νίκο Ευαγγελάτο στο παρελθόν. Να τα πούμε αυτά, να τα τονίσουμε. Την πιάσανε την κυρία. Πού στο σπίτι της. Πού στο σπίτι της. Πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σε λίγο.